Δράμα για μας στην οικογένεια. Μεγάλο δράμα. Ξεκλήρισα μας μια οικογένεια. Τι να πω. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το κακό? Αντιζηλίας, νομίζω. Νομίζω αντιζηλίας. Συνδέεται καταρχάς τη δολοφονία του άντρα σας με τη δολοφονία του γιού σας? Σε τη δολοφονία του αντρός μου και τη δολοφονία των πενταπλών, ναι, συνδέονται. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο άνθρωπος που διατάζει τις δολοφονίες αυτές είναι ο ίδιος? Πιστεύω ναι, πιστεύω ναι. Και η αστυνομία έδωσε και τα ονόματα στον άντρα μου, ποιοι ήταν. Η αστυνομία είχε καθήκον να τους παρακολουθεί με ποιους είχα διασυνδέσεις. Δεν έκαμε τίποτε. Τον Φάνο πότε τον είδατε τελευταία φορά? Είδα τον την Τετάρτη που ήρθε στο American Heart να δει το θείο του. Έδειξε ότι είναι ανήσυχος, έδειξε ότι φοβάται κάτι? Όχι, δεν έδειξε τίποτε, όχι. Όχι, δεν έδειξε τίποτε, όχι. Σας είχε πει κάτι το τελευταίο διάστημα? Όχι, δεν μου είπε τίποτε, όχι. Την Κυριακή, στις 12 είχα το μνημόσυνο τον αντρό μου και ήρθε μόνος του. Τέλεια μόνος του, ένα φρουρό. Έμεινε την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έπιανε τη γυναίκα του, τα μωρά του, έπιανε φάση σε έναν κέντρο, μόνος του. Χωρίς προστασία από κανένα. Δεν έδειξε να σου. Εκτός που αν μένε, θέλει να καταλάβω ότι είχε καμιά πληροφορία και δεν θέλει να μάθω. Δεν μου είπε τίποτε. Το κακό ποτέ πώς το μάθετε το σπερασμένο? Μου συγγενείς τη νύχτα. Μου συγγενείς ήρθαν οι συγγενείς μου και είπα μου ότι δεν φοδιά χνιά μου. Πώς βρίσκεται τη δύναμη να αντιμετωπίσω όλο αυτό το κακό? Προσπαθώ να βρω δύναμη και να προσπαθήσω να πάνω από αυτή την ψυχή του, του γιού μου με τούτα που είναι να πω εναντίον της αστυνομίας η οποία δεν μας προστάτευσε. Αυτό είναι το παράπονο μου. Και το γιο μου δεν τον εθέλασε διότι ο γιος μου φώναζε εναντίον της αστυνομίας που τα τρώαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι τρώαν τα και σκεπάζαν καταστάσεις στην περιοχή. Γι' αυτό έφτασαμε ενός δάμε. Και αντί να σηκώνουν αστυνομικούς μετά το πενταπλό, έκαναν και ένα χρόνο, δύο χρόνια να τους φύγουν. Σκοτώθηκε ο άντρας μου για να αλλάξουν εκείνους τους αστυνομικούς και τον υπεύθυνο που ήταν και κάτω. Μετά που γίνες όλες τη συμπεριφορά και την αμέλεια που εδείξασαι με το θάνατο αντάντρος μου. Δείξαμε άλλη αμέλεια η αστυνομία. 100% υπάρχουν διεφθαρμένοι, ειδικά στην περιοχή Μποζή που κάνουν 10 χρόνια να τους κάνουν μετάθεση. Φύνουν τους σαμέ και... Τι έγινε του κατακλυσμού στο μαγαζί του γιού σας? Του κατακλυσμού νομίζω επίασε που τη Λευκοσία ένοπλη με μεγάλα οπλά, αν ξέρω πώς τα λες. Και πήγα, πεταχτήκαμε άλλοι από τα παράθυρα, άλλοι από πάνω, άλλοι από τις πόρτες για να τσακάρουν αν οι φρουροί είχαν άδεια. Κάποιοι δεν είχαν και πιάσαν τους και πήραν τους μέσα. Εγώ όμως όταν ήβρα τον αστυνόμο του παραλιμιού τη νύχτα του που έκαναν το φωνικό, λέω του επίεδε και πιάσετε τους φρουρούς του ή να τον αφήγετε μόνο τον σκοτώσω. Και λέει μου, κυρία μου, είναι από τη Λευκοσία που ήρθα. Δεν είναι εμείς που σε στείλαμε. Αυτή ήταν η απάντησή του κυρίου. Κύριος εν τω μεταξύ, δεν έχω άντρας του πάντα, λέω ότι είναι πολλά έντιμος ο αστυνόμος που έφεραν μετά που έφυγε ο... Με πω όνομα, νόη. Ο προηγούμενος, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, πριν μια εβδομάδα, πιάσαν κάποιον που παρακολουθούσε πίσω από την δισκοθήκη. Οι φρουροί του Φάνου έδεραν του και μετά φύγαν τον ελεύθερο. Την ημέρα που ήταν το μνημόσυνο που ήρθε ο Φάνος μου στη Λεμεσό, άλλον πρόσωπο πιάσαν τον Ιφρουρή που παρακολουθούσε. Εχτυπήσαν τον Τζεζίνο και αφήκαν τον, αλλά κάποιον πρόσωπο πιάσαν τον και βάλαν τον και υποκράτηση, γιατί είπαν τους δώστε του κάμποσες.